Το χιόνι επιτέλους έκανε την εμφάνισή του ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου το πρωί της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου. Σημαντική ήταν επίσης η πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα επιρωτικά, ενώ υπήρχαν μέχρι και 9 μποφόρ στα πελάγη. Βρισκόμαστε, όπως μπορείτε να δείτε, εδώ στη διασταύρωση του Αγίου Σύλλα στην Καβάλα, όπου το χιόνι μπορεί να πυκνώνει όσο περνάει η ώρα, γιατί παρατηρήσαμε ιδιαίτερα πυκνό το χιόνι εκεί στην περιοχή του 3ου Λυκείου Καβάλας, να αναφέρουμε. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι βροχοπτώσεις εντοπίστηκαν επίσης στα κεντρικά και νότια επιρωτικά, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, και χιονοπτώσεις κατά τόπους στη Δυτική Μακεδονία, στη Θράκη, στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της κεντρικής στερεάς Ελλάδας έπεσαν, ενώ οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν συνολικά από μείον 5 μέχρι και 13 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Τη νύχτα περιμένουμε ένα κύμα με χιονοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία. Βροχές ασθενείς, αλλά και χιόνια σε ορεινά ή ημιορεινά, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Θα συνεχιστούν ωστόσο μέχρι τις πρωινές ώρες και σταδιακά μέχρι το μεσημέρι, περιμένουμε να εξασθενήσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. Και να διατηρηθούν όμως στη Νότια Ελλάδα, κυρίως σε ανατολικά τμήματα, ανατολική στερεά, Έτια, μέχρι και την Κρήτη, και στο τέλος της ημέρας και εκεί θα σταματήσουν. Είναι πυκνή η χιονόπτωση αυτή τη στιγμή, συνεχίζει να ρίχνει. Ωστόσο, να κάνουμε λίγο και μία αναφορά από τον Άγιο Σύλλα που βρισκόμασταν μέχρι και εδώ. Οι δρόμοι ήταν πεντακάθαροι, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα για τους οδηγούς όσον αφορά φυσικά την χιονόπτωση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εν ώψη της προβλεπόμενης επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εκδόθηκε, σημείωσε ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σημασία έχει ότι όλες οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα και ό,τι προκύψει θα το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύουμε με επιτυχία. Είναι μεγάλη η πτώση, ένα από τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι αυτή η πτώση, και αρκετά φαινόμενα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αθροιστικά θα πέσει αρκετή ποσότητα ιετού, που όπως είπαμε πιο μπροστά, στις ορεινές περιοχές κυρίως και στις ημιορεινές, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και λίγο παρακάτω, θα έχουμε και χιονοπτώσεις. Οι συμβουλές έχουν να κάνουν αφενός κατά τη διάρκεια του φαινομένου, που δεν φαίνεται βέβαια να είναι έντονο. Παρ' όλα αυτά, είδα το πρωί ότι υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή ομίχλη και συνιστά κίνδυνο αυτό για τα αυτοκίνητα, κυρίως για τους οδηγούς. Λευκό τοπίο αντίκρισαν επίσης και στα ορεινά της Θράκης οι κάτοικοι, εκεί όπου στον Εύρο ο ορεινός όγκος του Δήμου Σουφλίου καλύφθηκε από χιόνι. Στα Λευκά αντίθηκε επίσης και η ορεινή Ξάνθη το πρωί της Τετάρτης. Οι οικισμοί όπως το δασικό χωριό, η Γλάφκη, ο Κένταυρος αλλά και η Πάχνη ντύθηκαν στα Λευκά. Ιδιαίτερα πυκνή ήταν η χιονόπτωση στα ελληνοβουγγαρικά σύνορα, στο ύψος του μεθοριακού σταθμού του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή, ενώ σταδιακή θα είναι η βελτίωση το Σαββατοκυριακό. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες ενισχυμένοι και την αυριανή ημέρα και θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό βέβαια θα έχουμε και αρνητικές θερμοκρασίες στις βραδινές ώρες, στους μείον 2 ή ελάχιστη. Και για την περαιτέρω εξέλιξη περιμένουμε την Παρασκευή και πάλι κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικά φαινόμενα, αλλά και πάλι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές πρόσκαιρες χιονοπτώσεις την Παρασκευή, ενώ σταδιακή βελτίωση φαίνεται και το Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε ηλιοφάνεια αλλά χαμηλές θερμοκρασίες, με μικρή μόνο άνοδο στη διάρκεια της ημέρας, της μέγιστης θερμοκρασίας να φτάσει σε 7 βαθμούς.